Τα υψηλά νομικά έξοδα αλλά και το κόστο τη αναδιοργάνωση έφεραν αποσδόκητε απόλυε στη μεγαλύτερη τράπεζα τη Γερμανία, Deutsche Bank, η οποία ανακοίνωσε προφόρων ζημίε 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μάλιστα, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα 10 ημέρε νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει βάσει ενό γερμανικού νόμου που επιβάλλει σε τράπεζε, στι οποίε συμμετέχει το δημόσιο, προειδοποιούν για τις ζημιές τους. Το κόστος των νομικών προβλημάτων για την Deutsche Bank στο τρίμηνο άγγιξε τα 528 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου υπολόγισε έξοδα 2,3 δισεκατομμυρίων για τους ίδιους λόγους. Τα έσοδα της τράπεζας μειώθηκαν κατά 16% στα 6,58 δισεκατομμύρια, κυρίως λόγω των αδύναμων αποτελεσμάτων στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής. Ενώ μετά τις ανακοινώσει η μετοχή ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση στις συναλλαγές της 20ης Ιανουαρίου με απώλειες 4,5%. Η Deutsche Bank έχει καταλήξει σε τουλάχιστον τρεις διακανονισμούς με ρυθμιστικές αρχές αλλά και πελάτες τον προηγούμενο μήνα. Στις 4 Δεκεμβρίου μάλιστα ήταν η τράπεζα που της επευλήθη το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψου 725 εκατομμυρίων ευρώ από την Κομισιόν για τον ρόλο της στο σκάνδαλο χειραγώγησης επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς. Η διοίκηση της Deutsche Bank προειδοποίησε σε παράλληλα πως και το 2014 θα είναι χρονιά προκλήσεων, ενώ εμφανίστηκε πεπισμένη ότι οι στόχοι για το 2015 θα επιτευχθούν.